Τα πάμε. Έλα, γόρι μου. Σου δίνω τη βικούλα. Τι έρωτας κι αυτός. Προ μιας ώρας μιλήσανε. Να ακούγες κάτι κλικόλογα. Τη Βέρα της την πρόσεξες? Πληρώνει το κορόιδο. Με τα δικά μας λεφτά. Ναι. Μωρό μου, προηγουμένως άκουσα κάπως περίεργα, ε. Όχι, όχι. Τι γίνεται εκεί, όλα καλά? Καλά. Τι κοιτάτε έτσι το κορίτσι, ντρέπετε? Έχεις κάτι? Όχι. Γιατί μου μιλάς έτσι μονολεκτικά? Εγώ. Είσαι κρυωμένη? Λίγο. Το κατάλαβα τη φωνή σου. Στο ταξίδι θα την άρπαξες. Έλα, δεν σ' ακούω. Βίκυ. Βίκυ. Ναι, αγάπη μου. Περνάω υπέροχα. Ναι, είναι όλοι υπέροχοι άνθρωποι. Τώρα ετοιμαζόμαστε για βραδινό. Κι εγώ σ' αγαπώ. Όχι, εγώ πιο πολύ. Όχι εγώ. Αυτό γίνεται σε κάθε τηλεφώνημα. Και πέφτουν οι μονάδες σαν το χαλάζι. Φοβερός έρωτας. Λυπήσουμε, Θεούλη μου. Πιο γρήγορα ακριβώς θέλετε. Είμαι η Στέλλα. Ήρθα πάλι νέο. Απ' τη Μελβούρνη. Αγιώ σου, Στέλλα, τι κάνεις? Εγώ είμαι ο Γρηγόρης. Πέρασε μας άνω. Ωραίο σπίτι. Μπα είναι ακατάστατο. Δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε. Δεν μένεις μόνος σου? Όχι, αφού σου έχω πει. Α, ναι. Θύμισέ μου. Μένω με τον Λάζαρο, ένα φιλαράκι μου. Είναι μέσα, κοιμάται. Από τώρα? Όχι, δεν έχει ξυπνήσει από χτες. Ξυπνάει, ξανακοιμάται. Έχει άστα το ύπνο. Η φωνή σου είναι αλλιώτικη. Τι εννοείς? Την αλλιώνει το κομπιούτερ. Α, ναι, πάρα πολύ. Και η δική σου είναι εντελώς διαφορετική. Τι είναι από την Αυστραλία? Τα ίδια. Ο καιρός? Σιγά σιγά χειμωνιάζει. Βέβαια τι θα κάνει. Θα μείνεις καιρό? Δεν ξέρω. Μπορεί και για πάντα. Ωραία. Θα πιεις κάτι? Καφέ, ποτό? Μια σόδα. Σόδα? Αν υπάρχει. Και βέβαια υπάρχει. Σόδα δεν θα υπάρχει. Σόδα είναι το αγαπημένο μου ποτό. Έχεις κάποια ιδιαίτερη προτίμηση σόδα? Όχι, ό,τι έχεις. Σκέτη με πάγο? Με λεμόν. Λεμονάκι με ροδάτο. Επιστρέφω αμέσως. Γρηγόρη! Πού είναι ο Γρηγόρης? Νομίζω στην κουζίνα. Λάζαρος. Βίκυ, δηλαδή Στέλλα. Σε βαφτίσανε Βίκυ, αλλά σε φωνάζουν Στέλλα. Περίπου. Στέλλα πάντως. Αυτό να θυμάσαι. Στέλλα, με λένε Στέλλα.
Σε λένε Στέλλα. Ακριβώς. Τι ύψος έχει Στέλλα? 1,80. Τι ζώδιο είσαι? Εγώ ο Κύρος. Εγώ είμαι καρκίνος. Δεν ταιριάζουμε καθόλου. Λυπάμαι Στέλλα που τα φέρει έτσι ζωή, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όλη αυτή τη σχέση. Μην προσπαθείς να με συναντήσεις και μην με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Μήπως παίζεις μπάσκετ? Όχι. Κρίμα, ούτε κι εγώ. Εγώ ασχολούμαι επαγγελματικά με το βόλεϊ δωματίου. Βόλεϊ δωματίου? Ναι, είναι πολύ απλό άθλημα. Εσύ μου τη σηκώνεις και εγώ σου την καρφώνω. Ας το διάολο. Γρηγόρη, εγώ φεύγω. Τι φεύγεις, πού πας? Sorry για την καθυστέρηση, την έβαλα λίγο να παγώσει. Να, σε ευχαριστώ. Ξέρεις, έλεγα μου πως θα ήταν καλύτερα να πάμε κάπου έξω. Ναι, πάμε. Έγινε κάτι? Όχι, καλύτερα να πάμε κάπου οι δυο μας. Συμφωνώ, πολύ καλύτερα. Να σου πω, ο νεαρός που... Ο Λάζαρος, τι, γνωριστήκατε? Δεν πιστεύω να σου επιτέθηκε. Όχι, αλλά είναι λίγο ιδιόρυθμος. Αχ, είσαι τόσο ευγενική και διακριτική. Ο Λάζαρος είναι σαλταρισμένος. Γιατί, τι έχει? Κανείς δεν ξέρει. Έχουν πέσει πάνω το επιστήμονα, το ψάχνουνε. Δεν πάμε σιγά σιγά? Ναι, πάμε. Αυτό το πρόσεξες? Ωραίο κομπιούτερ. Είναι αυτό που μας γνώρισε. Α, ναι. Άντε, πάμε. Σε στιγμή θα με καταλάβουν και θα φωνάξουν την αστυνομία και θα με μπλακώσουν και στο ξύλο. Οχ, τι έπαθα. Παραδείγομαι. Κυρία, σε περιμένω να φάτε. Ευχαριστώ. Πού σε λένε? Σταργυρό Καστρολιούφο. Εδώ Χρυσούλα. Εσένα πώς σε λένε? Εδώ Βίκη. Κατεβαίνω σε ένα λεπτό. Ήρθε η ώρα να τους αντιμετωπίσω όλους μαζί. Ωραία δεν είναι εδώ? Ναι, πολύ ωραία. Μήπως θέλεις να πάμε αλλού, μήπως δεν σ' αρέσει? Όχι Γρηγόρη, μια χαρά είναι. Μη με αντιμετωπίσεις σαν κάτι διαφορετικό. Είμαι μια φυσιολογική γυναίκα που πηγαίνει σε σουβλατζίδικα. Χαίρομαι. Ρε κάτι μάσες που θα ρίξουμε. Δεν πιστεύω να μην τρως κοψίδια. Φυσικά και τρώω. Σου είπα, είμαι μια φυσιολογική γυναίκα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς με περίμενες? Όσο καιρό μιλούσαμε χωρίς να γνωριζόμαστε, τι εικόνα είχες σχηματίσει για μένα? Τι να σου πω, τώρα με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Είχα καταλάβει βέβαια ότι είσαι μια κοπέλα με στήθος. Ήθος ήθελα να πω. Δεν απογοητεύτηκες δηλαδή? Τώρα σου παρολογείς. Όχι, δεν ξέρω, καμιά φορά με τη φαντασία μας πλάθουμε κάτι άλλο. Στην προκειμένη περίπτωση η πραγματικότητα ξεπέρασε κατά πολύ τη φαντασία μου. Εσύ πώς με περίμενες? Περίπου, πώς είσαι? Κατάλαβα, θα πέσεις από τα σύννεφα. Όχι, γιατί το λες αυτό? Σε φανταζόμουν όπως σε βλέπω μπροστά μου. Γλυκούλι και ρομαντικό. Πόσα θα χτυπήσεις? Τι εννοείς? Σουβλάκια, πόσα θα χτυπήσεις? Πόσα να χτυπήσω? Ένα. Ένα, πλάκα μου κάνεις, ένα ίσον κανένα. Εσύ συνήθως πόσα χτυπάς? Καλά.